είναι η Αλεξάνδρα Κυρλίδου και πάσχει από σπαστική τετραπληγία και αδυναμία λόγου. Τους ανθρώπους στη ζωή σου κάτι σαν να τους μετρήσω. Με τη δύναμη της ψυχής της και τη βοήθεια μιας καινοτόμας τεχνολογίας που δημιούργησε ο μουσικός και πληροφορικός Ζαχαρίας Μπαμπακούσης, η Αλεξάνδρα είναι η πρώτη Ελληνίδα μουσικός με τέτοια αναπηρία. Η Αλεξάνδρα είναι πολύ ενθουσιασμένη με τη μουσική, μελετάει πάρα πολύ και έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, οπότε πολύ γρήγορα κατάφερε να φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορούσε να ανέβει σε σκηνή μαζί με την Νατάσα Μποφίλιου. Είναι πολύ σπουδαία η συμπερίληψη. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μία από τις αξίες που πρέπει πάρα πολύ και τα αιτήματα που πρέπει να φέρουμε σε πέρας ως κοινωνία. Το βράδυ της Τετάρτης, στο κατάμεστο πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου, οι θεατές είχαν την τύχη να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία με την Νατάσα Μποφίλιου να δίνει φωνή στα όνειρα της Αλεξάνδρας, αλλά και κάθε ανθρώπου με αναπηρία. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η εμπειρία υπήρξε για μας τρομερά διδακτική, βαθιά συγκινητική και μια πολύ καλή αφορμή για να γίνουμε καλύτερη μουσική. Τη δική του δήλωση θέλησης και επιμονής έκανε σε αυτή τη μοναδική επισκηνή συνύπαρξη ο κριτικός Ανδρέας Τυμπακιανάκης. Το γεγονός πως ο ίδιος είναι τυφλός δεν τον εμποδίζει να γίνει βιρτουόζος στο μπουζούκι. Γιατί όταν παίζεις στη σκηνή με ανθρώπους που έχουν κάποιο είδους αναπηρία, αναγκάζεσαι με την καλή έννοια και επιβάλλεται να ακούς καλύτερα, να δίνεις περισσότερο χώρο, να πηγαίνεις πραγματικά με τον άλλον και αυτό ήταν πολύ, πολύ συγκινητικό και πολύ διδακτικό και για μας. Ο Ζαχαρίας Βαμβακούσης δημιούργησε την τεχνολογία του iHarp όταν ένας φίλος του μετά από ένα τροχαίο έμεινε ανάπηρος. Υπάρχουν άνθρωποι που το χρησιμοποιούν αυτό σε επίπεδο Ηρακλείου Κρήτης? Στο Ηράκλειο Κρήτης όχι. Και αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς της συναυλίας αυτής που γίνεται στο πολιτιστικό κέντρο. Να δείξουμε δηλαδή ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μάθει να παίζει μουσική με τα μάτια και σε αρκετά καλό επίπεδο και ότι αυτό έχει πολλά ωφέλη στην ποιότητα ζωής του ίδιου. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ελπίδα που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Ζαχαρία, που τη γνώση του για την τεχνολογία δεν την χρησιμοποίησε για να μπορέσει να γίνει πλουσιότερος, αλλά για να βοηθήσει, ας πούμε, τον κόσμο και τους ανθρώπους που το χρειάζονται.